Νέα σειρά Football Manager, νέα ομάδα. Πάλι είπα τους μισούς παίκτες λάθος. Ζω για τη στιγμή που θα πάρω Feyenoord και μετά να δω τι θα γίνει στα comments με τον Gout. Όχι, δεν είναι Gout, είναι Quit, είναι Quit. Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Πώς προφέρεται ο Gout. Δεύτερο επεισόδιο στο challenge που προσπαθούμε να παραμείνουμε αίτητοι. Τα έχουμε καταφέρει μια χαρά προς το παρόν. Σχετικά καλά, έχουμε δύο ισοπαλίες. Είμαστε στους δύο βαθμούς μπροστά από τη Juventus. Πάμε να δούμε με ποιους θα παίξουμε σήμερα. Θα παίξουμε την Παλέρμο. Σίγουρα, ό,τι και να γίνει, θα παίξουμε την Παλέρμο και θα παίξουμε και με την Κάλιαρη. Εύκολα ματσάκια, πρέπει να νικήσουμε και τα δύο. Ο Ντανιέλε Βέρντε έχει ξεχωρίσει κατά τον δανεισμό του στην Αβελίνο και πρόσφατα κέρδιζε τον La Giovane Italia U19 bla bla bla. Ποια προβλέπετε πως θα είναι η εξέλιξή του σε βάθος χρόνου? Ο Ντανιέλε είναι καλός ποδοσφαιριστής και τα πηγαίνει πολύ καλά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το δανείσαμε και είμαστε οι πολύ ικανοποιημένοι με την πρόοδό του. Τραυματίστηκε ο Στεφάν Ελ Σαραούι για 3-4 μέρες, μικρό το κακό. Η φημολογία σχετικά με το μέλλον του Ντανιέλε Ντερόση εντείνεται αφού το συμβόλαιό του λήγει σύντομα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο σίγουρα αποτελεί προτεραιότητα του συλλόγου δεδομένου ότι αυτό το γεγονός επηρεάζει σημαντικά την αξία του? Θα κάτσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τον παίχτη μέσα στις επόμενες ημέρες με σκοπό να προχωρήσουμε σε μια πρόταση. Ναι. Όπως έχουν τα πράγματα, το κυνήγι για τον τίτλο της Serie A είναι στα χέρια σας. Πιστεύετε ότι είστε το φαβορί για να σηκώσει το τρόπαιο? Μπορεί τα πράγματα να είναι στο χέρι μας, αλλά δεν μας έχρισαν ως φαβορί. Έχουμε ακόμα να παίξουμε πολύ ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα τους αγχώσει αυτό, ελπίζω πως όχι. Ο Τζέκο τραυματίστηκε, έχω για 60 λεπτά τον Ντότι παρόλα αυτά. Ξέρετε, μήπως να βάλουμε τον Ντότι για 60 λεπτά. Με την Παλέρμο παίζουμε. Πάμε στην επιλογή ομάδας. Λοιπόν, μετά και την παρέμβαση του Phantom Hell που πλέον είναι ο assistant coach μου σε κάθε σειρά Football Manager, γιατί μου αφήνει κάτι σε εντόνια comments για το πώς να στήσω την ομάδα και τέτοια, θα βάλουμε τον Αϊγκολάν εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω κρυφό επιθετικό, αλήθεια είναι. Ως κρυφός επιθετικός, τέλος πάντων είναι η θέση που ταιριάζει περισσότερο, αλλά δεν ξέρω. Ίσως από την άλλη να ταιριάζει εδώ κρυφός επιθετικός, γιατί έχω και τον Ντότι που τότε γενικά είναι σχετικά αργός. Θα είναι εκεί ο Αϊγκολάν. Θα τους κάνει πράγματα, θα ασχολούνται με τον Αϊγκολάν, θα έχει τότε το χρόνο εκεί πέρα να πάρει ο καπιτάνο την μπάλα, να κάνει ένα πλασέ ωραίο, τέτοια πράγματα. Οι υπόλοιποι είναι σχετικά οι συνήθεις ύποπτοι, αν και μπορώ να βάλω το Ρουί αντί του Παλμιέρη και μάλλον αυτό θα κάνω. Πάμε στον αγώνα. Έλεγχος, όχι δομημένη, ξέρεις τι ρευστεί. Να κουνιούνται οι παίχτες θέλω κινήσεις. Παίζουμε την Παλέρμο στην έδρα μας. Δεν έχει ο Φάτσιο και ο Τότι, θα αποκτήσουνε. Σιγά τώρα ο Τότι λες και χρειάζεται να πούμε ρυθμό αγώνα. Τα έχει φάει τα γήπεδα με το κουταλάκι. Θα μου πει για ρυθμό αγώνα εμένα το Football Manager. Έχει κερδίσει φάουλ Παλέρμο. Το φάγαμε. Γιατί το φάγαμε? Έχουμε κάνει μόλις ένα σουτ και έχουμε 63% κατοχή και η Παλέρμο έχει κάνει 4 με 37. Πιθανότατα τρώμαντε επιθέσεις. Και αυτό δεν ξέρω πώς μπήκε. Πώς μπήκε. Το έχω απορία πραγματικά. Πού πήγε η μπάλα? Έκανε ο Σέζνη βλακεία. Μέχρι να αποφασίσει ο Σέσνη ότι πρέπει να πεταχτεί πάνω στην μπάλα, η μπάλα έχει βρει δοκάρι, την πλάτη του και μπήκε γκολ. Και τώρα πρέπει πάλι να το γυρίσουμε. Ωραία, είμαστε απέσει, μας γιούχαραν καθώς τελειώνει το ημίχρονο. Έχουμε κάνει 4 σουτ, Παλέρμο 7 και έχουμε 60% κατοχή. Μ' αρέσει που έχουμε την κατοχή, αλλά δεν κάνουμε πράγματα. Πρέπει να βγάλω τον Τότι. Δεν ξέρω αν πρέπει να βγάλω τον Τότι. Ίσως να πρέπει να βγάλω τον Τότι. Και να βάλουμε κανένα Ελ Σαραούι εκεί πέρα μπροστά. Κανα Περότη. Ο Τζέκο δεν την παλεύει. Τέλος πάντων, παίζουμε λίγο ακόμα έτσι. Ωραία, φάση για εμάς. Να Αϊγκολάν, κάνε πράγματα. Ωραία, έχει ανέβει. Περότη, δες τον αριστερά. Το back. Ντερόση, κάντι. Μπράβο, ρε Ντερόση. Πολύ ωραία είναι αυτή. Ρουί, έχουμε δύο παίχτες εκεί. Να Αϊγκολάν, Τότι, κάποιος. Νομίζω ήρθε η ώρα να βγει ο Τότι. Πάλεψες Τότι, ναι. Θα βάλουμε εδώ τον Περότη, θα μπει εδώ ο Ελ Σαραούι. Ή το αντίθετο. Ξέρεις τι, Ελ Σαραούι, θα μπει εδώ κυνηγός. Ο Αϊγκολάν θα παίξει προωθημένος οργανωτής και εσύ Περότη παίξει εδώ πέρα εσωτερικός επιθετικός. Ωραία, πάμε έτσι. Ωραία, έχουμε κερδίσει φάουλ με τον Περότη. Έχουμε κανένα παίχτη να πάρει την κεφαλιά. Το Μανολά έχουμε. Λίγο out. Δεν πειράζει, Κωστάκι. Πάλι φάση για μας. Αϊγκολάν, δείξε μου πράγματα. Δείξε μου. Περότη. Ωραίος ο Περότης. Δεν έχουμε παίχτη για κεφαλιά. Έχουμε εκεί τον Αϊγκολάν που έχει σουτάρα όμως. Την πήρε ο Σαλά. Γύρνα την μπάλα. Ωραία, Ελ Σαραούι. Χρυσή αλλαγή, παιδιά. Του είχα μιλήσει τα αποδυτήρια, του λέω αγόρι μου σε πιστεύω. Μου λέει coach, καταλαβαίνω, θέλει να βάλει τον Τότι. Υπάρχει και αυτή η πίεση από τον κόσμο, δεν μπορεί να μην παίζει ο καπιτάνο. Βάλε με στο 60, εντάξει του λέω, του κάνω, του χτυπάω την πλάτη. Πατ πατ. Να το. Βγήκε. Ωραία, 1-1. Προφανώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό το 1-1. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε άλλη εικόνα. Έχουμε μπει πιο δυναμικά, πάμε να το γυρίσουμε. Ωραία, ο Μάριο Ρουί, πρόσεχε μην κάνει καμιά ιδέα εκεί πέρα πίσω. Ντε Ρώση. Καμιά κίνηση, κάτι. Στρότμαν, κάνε πράγματα. Φάτσιο. Δεν ήταν πάσα. Αυτή είσαι ντερμπάκι, είσαι. Δεν ξέρω γιατί το δοκίμασες. Μπορείς να κάνω καμιά αλλαγή, αλλά ποιο να βγάλω. Ω Θεέ μου, όχι. Πολύ ωραία, μπράβο. Μπράβο, Κωστάκι. Και πήρε και την μπάλα.
Ο Ελσαραουή είναι. Είναι γρήγορος, αλλά δεν καλεί πάσα. Δώσ' του στρωτά κάτω και τώρα φεύγει ο Μπρούνο Ενρίκε. Όχι, δεν φεύγει, τον κλείσαμε. Μπράβο, παιδιά. Βιάστηκαν. Να μιλήσω, εντάξει, out πήγε. 14 λεπτά ακόμα. Ωραία, πήραμε εδώ την μπάλα. Περώτη. Μην τη χάσεις μου. Τέλος πάντων. Ωραία, τώρα που βγάζει αντεπίθεση, δεν πρέπει να βγάλει αντεπίθεση. Αυτή πάσα τώρα δεν θα πρέπει να είχε συμβεί καν. Μπράβο, Σέσνη. Ναι, είναι ένας με τέσσερις, δεν ξέρω πώς πέρασε. Ωραία, corner. Μπράβο, Κωστάκη. Τα έχει πάει καλά ο Μανουλάς. Γενικότερα. Ο Ναϊγκολάν είναι αυτός. Ο Ναϊγκολάν είναι αυτός. Μπράβο. Φιλότιμο, κλέψη του. Μπράβο, Ναϊγκολάν. Φεύγεται. Τι πάσα είναι αυτή, Ναϊγκολάν. Την ξαναπήρες όμως. Μπράβο, Ναϊγκολάν. Ελσαραουή, καλά είναι αυτό. Ωραία, Ναϊγκολάν δε στα αριστερά. Εξαιρετική πάσα. Δεν έχουμε παίχτη κεφαλιά, βέβαια, εκεί μέσα. Τη γύρισε χαμηλά και δυνατά. Αυτό έπρεπε να κάνει, όχι πάνω σε παίχτη Παλέρμο. Ωραία, 10 λεπτά ακόμα. Θέλουμε 3 βαθμούς. Δεν θέλουμε λιγότερους από 3 βαθμούς. Πάλι corner. Τα corner λίγο με αγχώνουν. Φάτσιο, μπράβο. Παίχτη εδώ δεν έχουμε. Έχουμε τον Ναϊγκολάν. Είναι ο παίχτη για όλες τις περιπτώσεις. Τρέχει και στην άμυνα και στην επίθεση. Αυτό είναι πολύ κακό. Α, μπράβο. Δεν έκανε κανένα έτσι ο Σέσνη να τη βάλει μόνος του. Δίπλα τη δίνεις. Εδώ πέρα. Μάριο Ρουί. Το σκότωσες λίγο. Μπορούσα να την έδωσε και πιο στρωτά. Την έδωσε. Ωραία. Γενικά η Παλέρμο δεν είναι ότι κάθηκε πίσω-πίσω. Μας πιέζει. Οπότε είμαστε η καλύτερη ομάδα. Θα βγάλουμε φάση. Είμαι αρκετά θετικός γι' αυτό. Πολύ ωραία πάσα του Ντεγκολάν. Λορέντσι, καλή ήταν κάποιος εκεί. Πάλι δικιά μας είναι. Γρήγορα λίγο. Πιο αριστερά. Δεν θες αριστερά. Έστω, Ντερόσι. Ναϊγκολάν, μη σουτάρεις. Τι σουτάρε ήταν αυτή η Ναϊγκολάν. Εντάξει, λάθος μου. Να ξανασουτάρεις, Ναϊγκολάν. Τέλος πάντων, κερδίσαμε κόρνερ. Δεν ξέρω πώς το πιο θερματοφύλακας αυτό. Φλορέντσι. Ποιος σημαδεύει. Στον Κωστάκη το Μανόλα δεν την πήρε την κεφαλιά. Τώρα σκέφτομαι να κάνω καμιά αλλαγή λόγω κόπωσης, αλλά από την άλλη το έχουν φτιάξει λίγο το παιχνίδι τους. Δεν θέλω να αλλάξω κάτι, αλλά μένει ένα λεπτό τέλος πάντων. Τώρα 1-1 πάλι. Πάλι σοπαλία, ρε παιδιά. Περώτη, μπράβο. Έχει γούστο. Ελσαραουή, μην πας μόνος σου. Δες, μπράβο, εκεί τον Ντερόσι. Γιατί τι, αν θέλεις να αφήσεις τον παίχτη μου να κάνει πράγματα, μια πάσα στον καημένο τον Ελσαραουή, δεν του έχουν βγάλει. Βγάλτε του μια πάσα εκεί πέρα στο ρουτή να τρέξει, να πάρει την μπάλα έτσι όπως πρέπει. Εδώ δεν περνάει αυτό, μπράβο. Τέλος πάντων, δεν είμαστε τώρα να τη δίνουμε πίσω. Σέσνη λίγο πιο γρήγορα, ναι. Η Ρώμα, είμαστε, παίζουμε στην έδρα μας, θέλουμε να νικήσουμε. Μπράβο. Πάλι ο Ελσαραουή τώρα είναι κλεισμένος. Πού να τη δώσει και Περώτη. Ντερόσι, δευτερόλεπτα μένουν. Σαλά, μη. Μπράβο, πάλι. Ναϊγκολάν, εξαιρετική πάσα του Ναϊγκολάν. Φλορέντσι. Δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Τέλος πάντων. Τελευταία φάση στο παιχνίδι. Σαλά. Τι έκανε. Γιατί πήγε να κάνει ραμπόνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Καλά, έχει χάρη που δεν έχει team talk αυτό το τέτοιο. Επειδή παίζω το touch που έχει τα challenges, θα τον είχα διαλωστήλει το Σαλάχ. Σαλάχ, με συγχωρείτε, Σαλάχ. Είμαστε στους ίδιους βαθμούς τώρα με τη Juventus. Τέλος πάντων, μας άγγιζε κάτι παραπάνω. Πετάξαμε ένα ημίχρονο τζάμπα. Δεν έπρεπε να τρώγαμε για αυτόν τον goal από την Παλέρμο τώρα από το στημένο. Σέσνη, εντάξει, τέλος πάντων. Βγαίνουμε από τον αγώνα, παίζουμε άλλο ένα παιχνίδι. Όλο με τις οπαλίες όμως φτάνει. Να νικήσουμε και κάτι. Λοιπόν, έφτασε και το παιχνίδι με την Κάλιαρη. Στον πρώτο γύρο στην έδρα μας είχαμε κερδίσει 2-1. Α, η Juventus! Με αγώνα περισσότερο ήρθε σοπαλία. Οπότε, αν νικήσουμε, ξαναβγαίνουμε στην πρώτη θέση και παίζουμε με την Κάλιαρη. Εντάξει, εκτός έδρας, αλλά να νικήσουμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, επιστρέφει ο Τζέκο πλέον στην ενδεκάδα. Ωραία, ο Ναϊγκολάν θα παραμείνει εδώ ακριβώς επιθετικός. Οι υπόλοιποι είναι ήδη εκτός από τον Έμερσον Παλμιέρη που έχει πάρει τη θέση του Μάριο Ρουί. Λοιπόν, θα παίξουμε με έλεγχο, ρευτή ελευθερία σχηματισμού και από εδώ έβγαλα το φέρετε στην μπάλα στην περιοχή γιατί από ό,τι φαίνεται δεν κάνουμε πολλά σουτ. Έβαλα να παίξουμε αρκετά πλατιά. Ωραία, να ανοίγουμε το γήπεδο και μετά να βγαίνουν σέντρες ή μπαλιές τέλος πάντων προς τα έξω ή κάτι τέτοιο ώστε να παίρνει ο Τζέκο κεφαλιές και τέτοια πράγματα. Πιέζουμε κλασικά, αυτά πάμε στον αγώνα. Ωραία, έχουμε κερδίσει πλάγιο. Γενικότερα έχουμε την κατοχή, πάλι δεν έχουμε ουσιαστικά σουτάρι. Έχουμε δύο σουτ, Ντερόσι, είσαι καλή θέση γιατί δεν σουτάρει. Την έστειλε στο δοκάρι όμως. Δεν πειράζει, καλή φάση ήταν αυτή. Και τραυματίστηκε ο Τζέκο πάνω που επέστρεψε. Τέλεια. Τώρα τι θα βάλουμε, να βάλουμε πάλι τον Τότι. Αλλά δεν είναι ο Τότι για να παίξει τώρα, ας πούμε, στα επόμενα 65 λεπτά, είναι. Και εντάξει, καλό ή κακό, ο Τότι τα έχει φάει τα ψωμιά του. Α, είναι ο Τότι, θα μου πεις, αλλά στο προηγούμενο δεν πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, θα ξαναβάλουμε πάλι τον Ελσαραουή στη θέση του Τζέκο που τραυματίστηκε δυστυχώς και αναγκαστικά πρέπει να βγει. Και βλέπουμε πως θα κυλήσει. Ωραία, τέλος πρώτου ημιχρόνου, ένα ποδιά τώρα με τον Τζέκο. Αναγκαστική αλλαγή και δεν γουστάρω τέλος πάντων τώρα που βγήκε ο Τζέκο. Γιατί είχε επιστρέψει. Είμαστε στο 0-0, δεν θέλουμε αυτό το 0-0. Θέλουμε να νικήσουμε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε 65% κατοχή. Μπορούμε να κάνουμε κανένα σουτ παραπάνω ή κάτι. Δεν αλλάζω τίποτα. Απλά παίχτε, είστε καλύτεροι.
Την κατοχή την έχετε, σουτάρετε. Να, ο Πέρα ότι πήρε φόρα. Κάνε πράγματα, μία κάθετη. Την έδωσε απέναντι στο Σαλά. Εσύ Σαλά. Έχει γούστο να μπει έτσι. Να εγκολάν. Τι χάσαμε. Λοιπόν, ξέρετε τι, είμαστε 65. Θα βγει ο Περότη και θα μπει ο Τότη. Δεν με νοιάζει τι λέτε, δεν ξέρω αν του δίνω πάρα πολύ εμπιστοσύνη του Τότη. Ίσως και να του δίνω, ίσως και να φταίει η αδυναμία μου για τον Τότη, ίσως να είμαι αυτός ο προπονητής. Αλλά θα μπει ο Τότη. Τότη, έχουμε κερδίσει φάουλ. Α, θα ήταν τέλειο να το βάζει τώρα. Τότε ο Μανώλας έκανε φάουλ, νόμιζα ότι κέρδισαμε πέναλτι, αλλά έκανε ο Μανώλας φάουλ. Τι συμβαίνει? Πολύ μιλάτε, λίγο ανησυχώ. Μην τη βγάλεις από την κολότσα επί την κάρτα. Μιλήστε. Κίτρινη. Γιατί πήρε κίτρινο Μανώλας? Τι φάουλ έκανε, του ρίξε μπουνιά. Τέλος πάντων, είμαστε στο 73ο λεπτό. Θέλουμε γκολ οπωσδήποτε τώρα. Δεν μπορώ άλλη σοπαλία. Δεν την αντέχω. Ωραία, Ντερόση. Ελσαραούι, λοιπόν, κάνε πράγματα. Έχει ανέβει, έχει ανέβει. Μπράβο. Εσύ τώρα θέλω να ηρεμήσει. Θες να περάσει τον παίχτη. Μπράβο, καλά κάνει και δεν θες. Ντερόση, να εγκολάν. Χα! Δεν το πιστεύω. Έχει γούστο. Ένας να βγει. Αμάν. 7 παίχτες έχουμε πίσω με 2 πάσεις μας ξέσκησαν. Πάλι καλά. Λοιπόν, ξέρετε τι, θα βγει ο Ντερόση, θα μπει μέσα ο Παρέδες, που ο Παρέδες είναι λίγο πιο. Έχει καλύτερα τέλος πάντων τεχνικά χαρακτηριστικά. Γιατί αυτό θέλουμε τώρα, να φτιάξουμε φάσεις να βάλουμε γκολ. Θα μου πεις 10 λεπτά μένουνε, τι να προλάβει. Τέλος πάντων, κάνε ό,τι μπορείς. Τότε. Ε, όχι, ρε φίλε, πώς το πιάσε. Θα ήταν ονειρικό κι αυτό να το βάλει ο Τότε το νικητήριο γκολ. Τότε. Κάνε πράγματα. Ωραία, ο Παρέδες. Πρέπει να το βάζω περισσότερο το Παρέδες γιατί είναι καλός παίκτης και να έχει ρυθμό αγώνα. Τι είναι αυτό? Πάλι καλά. Γιατί το έκανα αυτό, δεν ξέρω. Κάποια ψυχολόγητα στο Football Manager δεν τα καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, έχουμε ανέβει τώρα. Τότε. Κάνε πράγματα. Καλό είναι. Μανώλα, τι κεφαλιά ήταν αυτή. Τέλος πάντων, ξέρεις τι τώρα, το αφεντικό τρελάθηκε. Έλεγχο είχα βάλει. Νόμιζα ότι είχα βάλει επιθετική, άκρος επιθετική νοοτροπία. Βγείτε. Βγείτε μπροστά. Πλάγιο έχουμε κερδίσει. Έλα, δεν έχουν κάνει τίποτα οι άλλοι. Φάουλ, πηγαίνει ο Τότε. Πηγαίνει εκεί, ο καπιτάνο λέει: παιδιά, αφήσα το πάνω μου. 2 λεπτά καθυστερήσει. Κάποιο κεφάλι εκεί του Κωστάκη του Μανολά ήταν. Τότε, πάμε να πάρουμε πάλι την μπάλα. Ξανά ο αρχηγός να μας βγάλει μπροστά. Δεν μπορώ να λέει σοπαλίες, παιδιά, φτάνει. Η μετριότητα είναι χειρότερη από το να χάνει συνέχεια. Πραγματικά, Παρέδες. Ωραία είναι αυτή η πάσα, Ελσαραούι. Γιατί το έκανε αυτό, τι έπαθε? Έπρεπε να τη γυρίσει να τη βαρέσει με δύναμη στο τέρμα, τέλος πάντων. Πιέζει και ο Τότε εκεί. Φιλότιμο, πάμε σέσνη, μπράβο. Μπράβο, αλλά δώστη. Άμα ήταν να νέπιανες και με τα χέρια μου ήταν αργούσες. Τώρα παιδιά, γρήγορα όχι βιαστικά είναι το μυστικό. Ένα λεπτό μεν και έχουν την μπάλα, πάρτε την μπάλα. Κωστάκι, μπράβο, πάμε. Ωραίο είναι αυτό, να εγκολάν. Πολύ ωραία, Σαλά. Σε εμπιστεύομαι, εντάξει δεν μου έχεις δείξει πράγματα όμως. Σε εμπιστεύομαι όμως, Σαλάχ, με συγχωρείτε. Ελσαράουι, και αριστερά, Παρέδες, δέστονα. Γι' αυτό σε έβαλα, δεν σε έβαλα απλά να κουμπάς την μπάλα στον Έγκολαν. Στα 5 μέτρα σε έχω βάλει εκεί να βγάλεις μια καλή πάσα. Δεν καλή αυτή, τόσο ο Φλορέντσις, αλλά. Κάντε, όχι δεν πέρασε, πιέστε! Μένει μισό λεπτό ακόμα, το πιστεύω εγώ ακόμα. Ωραία, Κωστάκης, Φάτσιο, μας κάνει και ο Φάτσιο. Ρε παιδιά, μη τη διάολο στέλνουμε μέσα. Εδώ να την πάρουμε. Να εγκολάν, πού είναι το φιλότιμό σου? Τέλος πάντων. Πάει για 0-0. Εδώ μη γίνει καμιά κάθετη μόνο. Κωστάκι, κάποιος. Πάρτε τη βρε. Μπράβο Παρέδες. Δεν. Γιατί απλά τη διάολο στέλνουμε. Εντάξει, το σφύριξε τώρα. Δεν υπάρχει σωτηρία, ναι. 0-0. Πάλι στους ίδιους βαθμούς είμαστε με τη Γιουβέντους. Την περνάμε. Ο Φάτσιο παίχτης στο αγώνα. Έχει βγει και ο Μανολάς σε προηγούμενο μάτς. Δεν θέλω να βγαίνω αμυντική μου. Παιδιά, κι εσείς μπροστά βάλτε κανένα γκολ. Τι συμβαίνει, τι πρέπει να αλλάξω? Γράψτε μου σχόλια. Τι να αλλάξω για να σκοράρει η ομάδα? Τραυματίστηκε ο Τζέκο 4-5 μέρες. Εντάξει. Φτάνουμε πάλι στο τέλος του επεισοδίου. Την επόμενη φορά έχουμε Νάπολη και Κροτόνε. Ή όπως διάολο λέγεται αυτή η ομάδα. Είναι η χειρότερη ομάδα, οπότε λογικά θα την νικήσουμε. Αλλά με την Νάπολη δεν πρέπει να χάσουμε. Δείτε εδώ τη μετριότητα. Να νικήσουμε και την Νάπολη. Θέλω και την Κροτόνε. Και μετά να νικήσουμε και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, παραμένουμε πρώτοι. Αυτή τη φορά όμως είμαστε σε ισοβαθμία με τη Γιουβέντους. Οπότε θέλουμε 2 νίκες στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, άλλο επεισόδιο φτάνει στο τέλος του. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like, subscribe να μην χάνετε τα επόμενα. Πατήστε την καμπάνα αν θέλετε να παίρνετε ειδοποίηση για αυτό το κανάλι. Επίσης εδώ πέρα θα εμφανιστούν άλλα βίντεο που άμα θέλετε, κλικάρετε και πηγαίνετε και τα βλέπετε. Και αυτά, τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Αντίο.